Τη νύχτα της 5ης Ιουλίου, Αντώνης Σαμαράς παρέδωσε τη σκυτάλη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ο 62χρονος πολιτικός κλήθηκε να αναλάβει το ρόλο του μεταβατικού προέδρου. Οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει μέσα σε μόλις 3 μήνες ήταν πολλές, με αποκορύφωμα τις εκλογές. Όταν βρέθηκε στην ηγεσία, λίγοι ήταν εκείνοι που θα περίμεναν ότι θα μπορούσε να απειλήσει την πολιτική κυριαρχία του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνος όμως κατάφερε να συσπυρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και να μετατρέψει την εκλογική αναμέτρηση σε ντέρμπι. Ο ενωτικός λόγος του και η εικόνα ενός απλού ανθρώπου στην κεντρική πολιτική σκηνή τον έφερε σε επαφή με ένα κοινό που μέχρι πρότινος είχε γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε πρόεδρος στο ΣΟΝΕΒ τη δεκαετία του 80 και εκλέγεται βουλευτής για 26 συναπτά έτη στην αρένα της Β' Αθηνών. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης αποτελεί μια εμβληματική φυσιογνωμία για τη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας πάντα ένα προφίλ ενωτικό. Ένα χαρακτηριστικό που κατά πολλούς του εξασφάλισε τόσο την Προεδρία της Βουλής το 2012, όσο και την ηγεσία του κόμματος, έστω και αν η τελευταία ήταν αρχικά τουλάχιστον μεταβατική. Η μακρά πορεία του στην πολιτική αποτελεί για κάποιους αναλυτές το μεγάλο του μειονέκτημα που το συνδέει με το παλαιό. Στην περιεκλογική εκστρατεία, προτάσσοντας την ανάγκη σταθερότητας και συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων για το καλό της χώρας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης επιχείρησε να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους. Παρά τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να συμπορευτεί μαζί του για να εφαρμοστεί η συμφωνία με τους εταίρους. Η στρατηγική του άλλωστε είχε διαφανεί από την περίοδο των διερευνητικών εντολών. Τότε επιχείρησε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου για το σχηματισμό κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να εκθέσει τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα. Αναλυτές πάντως επισημαίνουν πως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα βγει σίγουρα κερδισμένος από τις κάλπες και αυτό κάτι κατάφερε να επουλώσει τις πληγές της Νέας Δημοκρατίας.